Καλώς διαφημιστικού διαλύματος, δεύτερο μέρος συνέχεια εδώ. Τώρα κοίταξε το. Μιας ακόμη... Τώρα θα μιλήσουμε και με νούμερα. Με νούμερα. Τώρα αναγκαστικά δεν γίνεται. Διότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έχουμε σήμερα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, ασχολήθηκε όπως είπες Νίκο με τους αριθμούς, διτέλεσε και αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Καβάλας επί των ημερών της κυρίας Δήμητρας Τσανάκα. Σήμερα βέβαια η σημερινή αντιδημαρχία κάνει λόγο για εξυγχρονισμό της οικονομικής υπηρεσίας. Άρα αυτό σημαίνει ότι προηγούμενης διοίκησης δεν υπήρχε ο εξυγχρονισμός αυτός. Ήταν λίγο το χαρτί και το μολύβι. Αγα, άρα ναι. Ήταν το παλιό και αν ρωτήσεις τη σημερινή διοίκηση θα σου πει με άριστα... Άλλη άποψη. Θα μας τα πείτε. Αν ρωτήσεις τη σημερινή διοίκηση θα σας πει ότι με άριστα το 10 είμαστε στο 2 γιατί ήμασταν στο μείον 8. Μείον 8. Έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη έργο τώρα, με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Καβάλας Χαράλαμπο Χρυσανίδη, τον κύριο Ηλία Καλανταρίδη, τον οποίο καλησπέριζουμε. Κύριε Καλανταρίδη, καλησπέρα σας. Και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε έτσι κοντά μας. Και εγώ καλά. Καιρό έχουμε να τα πούμε, είναι αλήθεια. Πάντως δεν μπορείτε να πείτε. Κάνατε παρέμβαση πριν σας προλογίσουμε. Η διοίκηση τα έκανε όλα σύγχρονα. Εσείς είσαστε το μείον. Άρα δεν μπορείτε να ήταν μιλάτε. Άλλα τα χρόνια βέβαια. Ήμασταν του παλιού. Το μολύβι και το χαρτί. Τώρα ήσασταν. Πατάς ένα κουμπί και γίνεται τώρα ψηφιοποιήθηκε ο Δήμος. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν θα πάψει το μολύβι και το χαρτί να υπάρχει ποτέ. Μάλιστα. Έτσι είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει ακόμη ως κοινωνία, θα έλεγα γενικότερα. Ναι. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Άσχετα τι λέει ο κύριος Προμούσας, ο φίλος μου ο Γιάννης, έτσι. Στα οποία διαφωνώ και θα σας πω γιατί διαφωνώ βεβαίως. Όσον αφορά δεν εξυγχρονίστηκε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Θα σας πω. Καταρχήν ο εξυγχρονισμός είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να πάψει να υπάρχει στο οτιδήποτε. Όχι μόνο στον τομέα των οικονομικών, αλλά στο οτιδήποτε. Όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, στις ίδιες μας τις ζωές, έτσι. Ζούμε σε εποχές όπου η τεχνολογία πραγματικά κάνει άλματα, άρα είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ, είναι κάτι το δυναμικό. Άρα, ναι, υπάρχει εξυγχρονισμός, αλλά υπήρχε επίσης εξυγχρονισμός. Και θα γίνω πολύ πιο συγκεκριμένος. Βλέπω για παράδειγμα τον κύριο Προμούσα που λέει ότι εμείς εξυγχρονίσαμε την οικονομική υπηρεσία, γιατί ψηφιοποιήσαμε τόσες μερίδες χρεών, ψηφιοποιήσαμε αυτό το κομμάτι της υπηρεσίας, τα έσοδα, ανοίξαμε τόσες καρτέλες, βάλαμε λέει την ηλεκτρονική πληρωμή με RF code, έτσι. Ναι. Να σας πω το εξής. Όταν ανέλαβα εγώ την οικονομική υπηρεσία, δεν υπήρχαν σχεδόν καν ηλεκτρονικές πληρωμές. Έτσι, ήμασταν ακόμη με το να πάει ο πολίτης στο ταμείο, να ψάξει να βρει τον εισπράκτορα και να πληρώσει. Αυτό ήμασταν που παραλάβατε ουσιαστικά... εσείς δηλαδή από τον κύριο Σιμιτσή. Σωστά. Εγώ να υπενθυμίσω λίγο ότι τον δεύτερο χρόνο της Δημαρχίας Τσανάκα ανέλαβα το θύμα των οικονομικών. Ναι, αλλά είναι πάλι ότι παρέλαβε ακριβώς, η υπηρεσία ακριβώς, με τον προηγούμενο δήμαρχο που ήταν ο Κωστής Σιμιτσής. Ενδεικτικά να σας πω ένα νούμερο. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές όταν ανέλαβα εγώ, έτσι όταν ανέλαβε η διοίκηση Τσανάκα, ήταν σε μονοψήφιο νούμερο. Σε μονοψήφιο ποσοστό επί της 100. Όταν παρέδωσα εγώ την υπηρεσία, οι ηλεκτρονικές πληρωμές είχαν φτάσει πάνω από το 60%. Δεν θα σας πω 70, θα σας πω με σιγουριά πάνω από το 60. Μάλιστα, είχε και νομίζω το έχουμε συζητήσει παλιότερα αυτό εδώ. Ναι. Ακριβώς, γιατί είχαμε διαφημίσει μέσα σε εισαγωγικά την ηλεκτρονική πληρωμή, την πληρωμή με την κάρτα, την πιστωτική, την πληρωμή όπου πάνω σε κάθε λογαριασμό που στέλναμε στον πολίτη υπήρχε το πώς θα μπει τώρα στο web banking. Άσχετα, άσχετα αν δεν υιοθέτησαν οι πολίτες από την πρώτη στιγμή αυτή την νέα δεδομένα. Να θυμίσω ότι τότε ακόμη δεν είχαμε τον κορονοϊό, δεν είχαμε αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αν με ρωτάτε εμένα, γενικά στο δημόσιο έπαιξε τεράστιο ρόλο, έπαιξαν τεράστιο ρόλο αυτά τα δύο χρόνια όπου κλειστήκαμε στα σπίτια μας. Πολλές φορές δεν μπορούσαμε να βγούμε, φοβόμασταν να βγούμε και πλέον υποχρεωτικά θα έλεγα εγώ ουσιαστικά οι πάντες μας κατήφθηναν στην ηλεκτρονική πληρωμή. Άρα την ηλεκτρονική πληρωμή ο κύριος Προμούσας την παρέλαβε σε ένα ποσοστό πάνω από το 70% και αυτό το οποίο εισήγαγε και το παραδέχομαι ήταν το επόμενο βήμα να πάμε στις πληρωμές μέσω RF code, έτσι. Το οποίο... Αλλά τώρα συγγνώμη, γίνεται τόσο μεγάλη δουλειά, δηλαδή το οποίο να τρώμε τον χρόνο τώρα την εκπομπή για το ότι βάλαμε RF. Είναι σχεδόν το 2023.
δώσαμε ακόμη μια εναλλακτική, θα πω εγώ, και καλώς κάναμε. Έτσι. Βεβαίως. Σήμερα, κύριε Καλανταρίδη, γιατί με τον Χαράλαμπο Χρυσανίδη? Θα σας πω. Το έχω πει πάμε πολλές φορές. Γιατί, γιατί, γιατί ήσασταν από τους πρώτους μαζί με την αγαπημένη Ευαγγελία Δρακονάκη. Σωστά. Που συστρατευτήκατε και έτσι. Το δίδυμο Καλανταρίδη Δρακονάκη πάει στο έργο τώρα. Αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε μαζί αυτή την κίνηση. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, για μένα δύο είναι τα πράγματα τα οποία παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο πρώτος είναι ότι γνώριζα τον κύριο Χρυσανίδη από την εποχή που, ήταν, που διετέλεσε δήμαρχος στο Δήμο Ελευθερών από το 2002 μέχρι το 2010, ναι. Διότι είχα τον αδερφό μου ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην περιοχή του συγκεκριμένου Δήμου. Ήξερα λοιπόν τι ακριβώς έκανε ως δήμαρχος. Τι παρέλαβε και τι παρέδωσε. Παρέλαβε ουσιαστικά χωριουδάκια χωρίς σχεδόν τις βασικές υποδομές και παρέδωσε έναν δήμο στον μετέπειτα Δήμο Παγκαίου, έτσι, όπου υπήρχαν οι απαραίτητες υποδομές από βιολογικούς καθαρισμούς και εγκαταστάσεις αθλητικές, κοινωνικό τομέα, βοήθεια στο σπίτι και πάει λέγοντας, έτσι, παρεμβάσεις πολύ βασικές, τις οποίες ακόμη και σήμερα τις βλέπουμε και σε αυτές εν μέρη στηρίζεται όλο αυτό το κομμάτι του σημερινού Δήμου Παγκαίου και γνωρίζει αυτή την τεράστια ανάπτυξη. Ένα λοιπόν πράγμα το οποίο με οδήγησε στον κύριο Χρυσανίδη ήταν το έργο το οποίο πραγματικά παρήγαγε ως δήμαρχος σε αυτή την περιοχή από το 2002 μέχρι το 2010. Ο δεύτερος λόγος που για μένα πραγματικά θα έλεγα στις μέρες που ζούμε και αυτά που βλέπουμε τριγύρω μας ίσως να μέτρησε και περισσότερο είναι το επάγγελμά του. Είναι το ότι είναι ένας πολύ επιτυχημένος πολιτικός μηχανικός με πλήθος έργων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και το τονίζω αυτό γιατί. Αυτό το οποίο πραγματικά προβληματίζει και ταλαιπωρεί τον πολίτη σήμερα και το βλέπουμε και μέσα στην πόλη της Καβάλας κυρίως τον τελευταίο χρόνο και όχι μόνο, είναι αυτά τα δημόσια έργα, τα οποία δεν είναι όλα του Δήμου, αλλά είναι και του Δήμου, τα οποία πραγματικά είναι μια λέξη την οποία την χρησιμοποιώ τώρα τελευταία, γιατί νομίζω ότι είναι κατατοπιστική στο τι συμβαίνει, σέρνονται κυριολεκτικά και ταλαιπωρούν τους πάντες και τα πάντα. Ταλαιπωρούν τους πεζούς, ταλαιπωρούν τους οδηγούς, ταλαιπωρούν τους επισκέπτες. Τώρα αυτά μάλιστα τα λέτε φαντάζομαι λόγω αντιπολίτευσης, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Μουριάδης θέλει να τελειώσουν τα έργα και για να τα παρουσιάσει, αλλά και όλη η διαδικασία με τον επιβλέπων γίνεται σε άριστη κατάσταση. Το βλέπουμε άλλο στην πλατεία Καμπινεργάτη, Άγιος Μικρός, όλη η Καβάλα είναι σε οργασμό. Όλα είναι τέλεια λοιπόν, έτσι. Προφανώς. Λοιπόν, και βέβαια θέλει να τα παραδώσει, αλλά το χαρακτηριστικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας είναι, θα έλεγα, η ανοργανωσιά. Το βασικό πρόβλημα για μένα είναι οργανωτικό. Τι θέλω να πω. Αναφέρατε το έργο της πλατείας Καπνεργάτη. Να θυμίσω ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο το παρέλαβε ενταγμένο από την προηγούμενη διοίκηση στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Μια... Θυμίζω το τι ταλαιπωρία υπήρξε για να καταφέρουμε να αλλάξουμε το σχέδιο πόλης μετά την καταγγελία κάποιου αγνώστου σε εισαγωγικά, ο οποίος όλος τυχαίως ήξερε τι πρόβλημα υπήρχε, που δεν το ξέραμε εμείς, για παράδειγμα, έτσι. Παρόλα αυτά. Είναι ο άγνωστο Χ. Ναι, είναι ο άγνωστο Χ. Καταφέραμε, λύσαμε το πρόβλημα. Ξεκίνησε το έργο να εκτελείται επί τη δημαρχία του κυρίου Μουριάδη. Και πείτε μου, σα παρακαλώ λίγο, εσεί ω πολίτε που κινείστε μέσα σε αυτή την πόλη. Θα γίνει πείτε ένα... μου, ποια είναι η εξέλιξη αυτή του έργου. Καθυστερεί. Έτσι. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε πριν πάνω από ένα χρόνο μπροστά από την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και πείτε μου, σα παρακαλώ, αν αυτά που μα είπε τότε ο κύριο Δήμαρχο γίνανε. Να σα θυμίσω εγώ τι μα είπε. Θα ξεκινήσουμε σταδιακά και καθώς θα προχωράει το έργο, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, τμηματικά θα φτιάχνουμε, θα κλείνουμε και θα προχωράμε. Με συγχωρείτε, αλλά είδατε να γίνεται κάτι τέτοιο? Όχι. Σήμερα η εικόνα παρουσιάζει μια μικροεργοταξιακή έτσι, μορφή. Παντού. Να θυμίσω λίγο όμως και το εξής, γιατί όπως σας είπα, όλα αυτά τα έργα τα οποία ταλαιπωρούν το Δήμο δεν είναι τους δημότες, με συγχωρείτε, δεν είναι μόνο του Δήμου. Τι φταίει είναι λοιπόν έργα που δεν είναι του Δήμου? Θα σας πω τι φταίει. Θα σας πω τι φταίει. Για όλα φταίει ο Μουριάδης. Φταίει η οργάνωση και ο συντονισμός. Και θα σας πω γιατί. Όλα αυτά τα έργα γίνονται μέσα στον αστικό ιστό της πόλης Καβάλας. Σωστά. Αυτός ο οποίος λοιπόν έχει το γενικό πρόσταγμα για να δώσει τις απαραίτητες άδειες για το πού και πότε θα γίνουν όλα αυτά τα έργα και πώς θα τα συντονίσει, είναι ο Δήμος Καβάλας. Θα σας δώσω λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το έργο
του φυσικού αερίου ξεκίνησε να εκτελείται πριν πάνω από ένα χρόνο. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ξέρετε πότε ήρθε ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκρίνει την εκτέλεση αυτού του έργου, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πότε? Ένα χρόνο μετά την έναρξη των εργασιών. Συγγνώμη, ξεκίνησαν εργασίες και για την άδεια. Και ένα χρόνο μετά έφερε η διοίκηση του κυρίου Μουριάδη με τον κύριο Ιωκοβίδη αντιδήμαρχο να λάβουμε απόφαση για να ξεκινήσουν το έργο. Κατάστημα ανοίγω υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια, ναι. Και την άδεια τη λαμβάνω. Και προκαλώ τον οποιονδήποτε να με διαψεύσει. Γιατί η συζήτηση που έγινε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αυτού ήταν. Θα το ρωτήσουμε αυτό. Έτσι, πρώτη ακριβώς. Κυρία. Αλλά αυτό που μου προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, ξέρετε ποιο ήταν όταν έγινε αυτή η συζήτηση? Η επίθεση του κυρίου Δημάρχου στον αντιδήμαρχό του, τον κύριο Ιακωβίδη, λες και ο Δήμαρχος τότε κατάλαβε ότι εκτελούν αυτά τα έργα στην πόλη, όπου του είπε ότι δεν θέλω να επιτρέψεις να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο κόσμος πλέον αγανακτισμένος έβγαινε στα ραδιόφωνα, έκανε παρεμβάσεις σε εκπομπές αντιδική σας. Ναι. Και γιατί ταλαιπωρούνταν. Ένα χρόνο λοιπόν δεν ήξερε ο κύριος Δήμαρχος ότι εκτελείται το έργο. Και επιτίθεται στον αντιδήμαρχο. Μήπως δεν ήξερε ότι ο κύριος Ιακωβίδης δεν έκανε τις απαραίτητες διαδικασίες? Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να είσαι αυτός ο οποίος προείσταται όλων των υπηρεσιών? Γιατί ο Δήμαρχος προείσταται όλων των υπηρεσιών. Δεν ήξερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πήρε ποτέ απόφαση? Στη διοίκηση Μουριάδη υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μεταξύ τους έχουν μπλοκαρισμένο ένα στον άλλον και δεν μιλάνε. Μην μου λέτε τώρα. Εντάξει, ας μην το πω εγώ αυτό, το είπατε εσύ. Όχι, το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Άλλοι το επιβεβαιώνουν και άλλοι το διαψεύδουν. Εντάξει, και εγώ έχω δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εντάξει, και άλλοι το διαψεύδουν. Μπράβο, εντάξει. Το θέμα μας είναι ότι έπρεπε να υπάρχει καλύτερο συντονισμό, καλύτερη οργάνωση και να μην γίνουν όλα την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Μπορούσε να μην γίνει αυτό. Να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ήρθε σε όλο αυτό και ο Άγιος Νικόλαος, κύριε Καλανταρίδη. Ακριβώς αυτό είναι το παράδειγμα που θα σας πω τώρα. Το έργο το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο τετράγωνο, να το πω έτσι, της περιοχής του Αγίου Νικολάου. Ναι. Ένα έργο το οποίο επίσης ενέταξε η προηγούμενη διοίκηση. Το πήρε ενταγμένο η σημερινή διοίκηση. Αυτό δεν το είπε ποτέ. Σας το λέω λοιπόν εγώ και ας με διαψεύσει όποιος θέλει. Έτσι είναι ένα έργο το οποίο ενέταξε η κυρία Δρακονάκη. Επί αντιδημαρχίας Δρακονάκη εντάχθηκε με το αυτό το έργο. Πότε? Πολύ σωστά. Ακριβώς. Και θυμάμαι την πότε ξεκίνησε να εκτελείται? Ξεκίνησε να εκτελείται πριν 4-5 μήνες. Ναι, τρεις, και η σύμβαση έγινε μέσα στη μετά την έναρξη. Ναι, ξέρετε ότι επί 6 μήνες το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής είχε ζητήσει από την σημερινή διοίκηση να κάνει κάποιες διορθώσεις προκειμένου να ξεκινήσει το έργο και επί 6 μήνες δεν είχε γίνει απολύτως τίποτε? Καλά, το γράφανε φαντάζομαι και δεν έγινε επί 6 μήνες. Κάναν δουλειά. Γιατί γελάτε? Χαμογελάει. Γιατί χαμογελάτε. Επιτρέπετε λοιπόν να ξεκινάμε ένα έργο το οποίο... Θέλετε να πείτε ότι 6 μήνες το είχαν και καθόταν και δεν διαφορήσανε? Ακριβώς έτσι. Όχι, εσείς το λέτε αυτό. Και ξεκινήσαμε μέσα στο κατά καλό καιρό, Αύγουστο, μήνα Ιούλιο, μπροστά από το προσκύνημα του Αποστόλου Παύλου. Και μετά μπήκαμε στο δίλημα αν θα πρέπει για 15-20 μέρες να πάψουν οι εργασίες, να αποχωρήσουν οι πολλοί επισκέπτες. Πολύ σωστά, γιατί άρχισαν να διαμαρτύρονται. Ναι, ήταν. Γιατί μας είπαν και εκεί. 6 μήνες πριν αναπατούσαν, θα ξεκινούσε νωρίτερα. Θα το κάνουμε τμηματικά. Θα ξεκινούσε νωρίτερα να απαντήσουν. Βεβαίως. Και δεν θα είχαμε αυτό το κακό το χάλι μες στο κατά καλό καιρό. Κύριε Καλανταρίδη, έχετε. Δεν έχουν υπολογιστές αυτοί. Για εξυγχρονισμό μιλάμε, αλλά καταλαβαίνω ότι κάτι δεν ρολάρει, κάτι δεν πάει καλά. Είναι λογικό. Σέρνονται τα πάντα. Είναι λογικό να έχετε κάποια επιχειρήματα τεκμηριωμένα όσον αφορά την αντιπολίτευση. Είστε ένας άνθρωπος που είστε μέσα στα κοινά χρόνια τώρα. Έτοιμος, θα ρωτούσα εγώ, να ξαναδιοικήσετε μαζί με τον Χαράλαμπο Χρυσανίδη. Διατελέσατε αντιδήμαρχος, αντιδήμαρχος οικονομικών, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, έχετε και την Δρακονάκη. Γιατί το λέτε, γιατί... Τι λέτε, για πείτε μου. Δεν θα βρείτε χρήματα στο ταμείο. Η διοίκηση μιλάει ότι υπάρχουν χρήματα και όχι απλά υπάρχουν. Κοιτάξτε, είναι και ένας δήμος. Θα σας πω εγώ από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Βεβαίως. Όταν παραδώσαμε τη διοίκηση, παραδώσαμε ένα ταμείο της τάξης των 10.200.000 ευρώ περίπου. Ναι. Αυτή τη στιγμή το ταμείο το οποίο παρουσιάζεται είναι της τάξης επίσης των 10.500.000-600.000. Άρα και δεν έφαγαν και έπρωστησαν. Έτσι, και προσέξτε. Σε κάποια στιγμή το ταμείο έφτασε και ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια. Και θα έλεγε κάποιος, αυτοί κάνουν και οικονομία. Έτσι, μπράβο. Ξέρετε όμως ποιο ήταν το πρόβλημα, γιατί για μένα είναι πρόβλημα. Γιατί είναι το θέμα ήταν το εξής, ότι
δεν εκτελούνταν έργα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποταμιεύσεις, να μην υπάρχουν πληρωμές και τα λεφτά να παραμένουν στο ταμείο και να περιμένουν πότε θα τελειώσει το έργο, μάλιστα, προκειμένου να πληρωθεί ο εργολάβος, να πληρωθεί ο προμηθευτής, έτσι ώστε τα λεφτά να πάνε εκεί που θα έπρεπε πραγματικά. Άρα δεν είναι 10-200, δεν είναι 10-500-600. Αυτή τη στιγμή τότε είναι πάλι το ίδιο, ναι, αγαπητέ κύριε Ταραμπατζή. Αν πληρωθούν όμως πέφτει, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, αλλά ότι πάλι έχουμε εισροές, έχουμε εκροές πάντα, αν το παρατηρήσετε, στον απολογισμό του Δήμου, είναι κάπου εκεί είναι το ταμείο. Πάντα. Καλά είμαστε όμως. Ναι, προσέξτε όμως αυτό, γιατί κάποιος θα πει έχουμε 10 εκατομμύρια ταμείο. Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι πλεόνασμα αυτό. Υπάρχει εκεί δεσμευμένο για να πληρωθούν υποχρεώσεις. Μισθοδοσία, κάτι το ένα, το άλλο. Μισθοδοσίες, έργα, προμήθειας. Αυτό σημαίνει ότι είναι δεσμευμένα. Περιμένουν να ολοκληρωθεί κάτι για να πληρωθεί. Δεν είναι δηλαδή το ότι έχουμε εκεί και κάθεται και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Επειδή έχουμε αρκετά μηνύματα, ένα εκ των οποίων αναφέρει ότι το παράδειγμα ότι έκανε έργα στο Δήμο Παγκαίο ο κύριος Χαράλαμπος Χρυσανίδης, μας λέει η φίλη τηλεδεάτρια, είναι άκυρο. Έκανε έργα σε καλές εποχές, χωρίς κρίσεις, όταν οι Δήμοι είχαν κονδύλια. Ο Χαράλαμπος Χρυσανίδης τελείωσε το 2010 και μετά ήρθε η κρίση και φυσικά οι Δήμοι δεν παίρνουν πλέον τα ίδια λεφτά. Προσέξτε, λοιπόν. Στο παράδειγμα που φέρατε. Θα σας πω. Υπήρχαν τότε λεφτά και έκανε έργα. Εγώ θα σας πω ότι τώρα τα λεφτά είναι λιγότερα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Έτσι. Τα έργα που γίνονται ανταποκρίνονται στα λεφτά που έχουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Καλά, πριν από λίγο είπαμε ότι έχει παντού έργα και οργασμός εργασιών. Τελικά γίνονται έργα στην Καβάλα. Τα οποία χρηματοδοτείται και η περιφέρεια. Έτσι. Έργα που χρηματοδοτεί η περιφέρεια. Μην ξεχνιόμαστε. Έτσι. Τα έργα είναι τα οποία και αυτό. Μισό λεπτά. Εξελίσσονται. Τα έργα, ο κόσμος όμως ξέρει. Ναι, τα έργα τα υλοποιεί ο Δήμος. Αλλά πολλά από αυτά χρηματοδοτεί η περιφέρεια. Θυμάστε το Χριστομέτιο που πραγματοποίησε αυτοψία στην πλατεία Καμενεργάτη. Έρχονται από την περιφέρεια. Δηλαδή, τα έργα ποιά είναι του Δήμου της περιφέρειας. Ο Δήμος εκτελεί το έργο. Το χρηματοδοτεί η περιφέρεια. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Την κατανομή, να τον πω έτσι, των κονδυλίων ΕΣΠΑ την κάνουν οι περιφέρειες κυρίως. Έτσι. Δηλαδή, καταθέτει την βγάζει μια πρόσκληση η περιφέρεια και λέει: εγώ θέλω να διαθέσω για αναβάθμιση σχολικών κτηρίων 5 εκατομμύρια ευρώ. Φέρτε μου την πρότασή σας. Αν κοιμάσαι, δεν δίνεις πρόταση ποτέ. Ακριβώς. Αν είσαι ψήμιος, τη δίνεις την πρόταση. Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να είσαι σε ετοιμότητα να καταθέσεις την πρότασή σου, να πάρεις αυτά τα λίγα λεφτά. Θα συμφωνήσω εγώ με την ακροατριά μας. Έτσι. Ενοχλούν. Όχι βέβαια, αυτά όμως υπάρχουν. Και βάσει αυτών να παράγεις ένα έργο. Το πρόβλημα μας εδώ, το ξαναλέω, δεν είναι η ποσότητα των έργων. Θα συμφωνήσω εγώ. Παλιά ήταν 10, τώρα μπορούμε να κάνουμε 2. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 2 μπορούμε να κάνουμε. Τα κάνουμε. Γίνονται. Την απάντηση νομίζω μπορούν να την δώσουν αυτοί που μας ακούν. Από τα μόδια ολόκληρο έργο εκτελείται από το Δήμο. Πολύ σωστά. Η ανάπλαση. Για πολύ σωστά. Συμφωνώ. Και καλώς εκτελείται γιατί είναι μια περιγιάλη. Τι γίνεται στο Περιγιάλη και δεν το ξέρω. Διάνοιξη δρόμου. Λοιπόν, προφανώς με τρολάρετε τώρα, κύριε Ταραμπατζή, να το πω έτσι. Γιατί? Θέλετε να απαντήσω στο συγκεκριμένο, γιατί ξεκίνησα να μιλάω για το. Υπάρχει απάντηση γενικότερα από την. Και βέβαια υπάρχουν. Κοιτάξτε να τι κάνει. Εγώ δεν είμαι μηδενίστη. Ένα πράγμα σα είπα γιατί θεία μηδενίσατε. Εδώ στο Περιγιάλη θα γίνει χαμηλή, πώς το είπαμε, τη κίνηση. Ο κεντρικός δρόμος. Ήπιας κυκλοφορίας. Από πίσω θα γίνει μπουλντόζες, χαμός. Χρηματοδοτήσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και από τις περιφέρειες και από την κεντροδιοίκηση. Στόχος των Δήμων είναι να είναι σε ετοιμότητα, να καταθέτουν προτάσεις, να παίρνουν εντάξεις έργων, να τα εκτελούν μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα. Για να αυτό είναι το ζητούμενο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα το δικό μου. Βλέπω τώρα για παράδειγμα στα διαφημιστικά σπουδάκια που κάνει ο Δήμαρχος. Σε αυτά τα οποία διαφημίζουν οι σύμβουλοι του. Μπορώ να σας πω με απόλυτη σιγουριά και αν είχαμε το τεχνικό πρόγραμμα μπροστά μας θα το βλέπαμε, θα σας τα έλεγα ένα-ένα, ότι ακόμη εκτελούμε έργα της προηγούμενης διοίκησης. Στο μεγαλύτερο μέρος. Έχει εντάξει καινούργια έργα η καινούργια διοίκηση. Και βέβαια έχει εντάξει. Είπατε, αναφέρατε για παράδειγμα το έργο των ποταμοδίων. Το ενέταξε η καινούργια διοίκηση. Και βέβαια, και καλώς το ενέταξε. Έτσι. Βέβαια, εδώ έχουμε πει ποιο είναι το πρόβλημα για εμάς. Έτσι. Δυστυχώς, δεν το κάνει εκείνο ό,τι και να κάνει, τόσο και να χτυπιέσαι. Δεν το κάνει το πάρκινγκ. Ενεργειακή κοινότητα και τη λιματολάσπη που τα έχει ψηλά στην ατζέντα του ο κύριος Βουλιάδης. Τζάμπα ρεύμα θα σου πω. Κοιτάξτε,
Διάβαζα πριν λίγο καιρό την ανάρτηση ενός υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου του κ. Δημάρχου, που ο οποίος έλεγε εκτελείται το έργο της ενεργειακής κοινότητας και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Βέβαια. Ξέρετε τι μου ήρθε να κάνω. Και. Να πάω στο βουνό να τραβήξω μια φωτογραφία, να την αναρτήσω στον προσωπικό και μου λογαριασμό και να έχω πέτρες και να πω ορίστε κύριοι το έργο σας. Τι εννοεί. Δεν εκτελείται κανένα. Τα ψάρια στο γελό λέει το τηγάνι στη φωτιά, αυτό εννοεί. Θα εκτελεστεί. Ακόμη είμαστε στο θα. Καλώς έκανε εσείς ο κύριος. Εσείς θέλατε δήμαρχος. Να μπουν τα φωτοβολταϊκά. Κάποια πράγματα δεν μπαίνουν, δεν μπαίνουν στο αυλάκι. Δεν μπαίνει. Εδώ γιατί σου λέει πέντρεση, ποια αυλάκι. Αυτό, μην τα... δεν είστε άνθρωπος που καλώς τα ισοπεδώνετε και τα γυρίζετε όλα. Θα σας πω. Καλώς έκανε ο κύριος δήμαρχος και δημιουργήσε την ενεργειακή κοινότητα. Είναι όμως κάτι το οποίο θα το δούμε μελλοντικά. Και να πω εδώ το εξής. Δεν θα γίνει σε ένα χρόνο. Θέλει τον χρόνο του Βρενίκο τώρα. Τι ερωτήσεις. Συγγνώμη, Γιάννη μου. Και στο debate και εδώ είναι λες και αύριο το πρωί θα έχουμε ρεύμα. Εντάξει. Θα τα λέμε λίγο να καταλάβουμε. Σωστά. Είναι κάτι που θα γίνει εντάξει. Αύριο ή θέλει καιρό πολύ. Εσύ σπίτι αγοράζεις από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν βλέπεις πέντε σπίτια. Γιάννη μου, όταν λες ετοιμαστείτε, ετοιμάζω μπαρμπεκιού, σημαίνει ότι το σπίτι υπάρχει. Όχι, λέω για αγορά. Ναι, όταν καλείς κόσμο σημαίνει ότι το έχεις το σπίτι. Άλλο για ενίκιο και άλλο για αγορά. Ακόμη καταρχήν δεν έχουμε όλες τις αδειοδοτήσεις οι οποίες απαιτούνται για να προχωρήσει ο Δήμος Καβάλας στην υλοποίηση του έργου. Πρώτον, δεν έχουμε τις χρηματοδοτήσεις. Δεύτερον, δεν ξέρουμε ακόμη τι άλλο θα συναντήσουμε μπροστά μας. Τρίτον, ας κρατάμε λοιπόν μικρό καλάθι, θα γίνει το έργο. Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Πρέπει να γίνει. Έτσι, είναι κάτι το θετικό. Αλλά το να λέμε τώρα ότι ξεκινήσαμε, θα ξεκινήσουμε και σε ένα χρόνο. Καλά, κοιτάξτε, θα καλύψουμε λίγο τι ενεργειακές μας ανάγκες. Να δικαιολογούμε τον κύριο Μωριάδη, ο καθένας θα μετά στη θέση του θα το υποστήριζε αυτό. Και θα το βάζει σημαία. Όπως βάζει σημαία και αντιλήματολάσπη. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά έτσι. Για μένα το πώς τοποθετούμε πάντα επί των θεμάτων. Επειδή έχω μάθει να φυλάγομαι κιόλας, γιατί ξέρω τι ακριβώς προβλήματα μπορεί να βγει, μπορεί να αντιμετωπίσει έτσι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ξέρετε, είμαστε σε αυτό το σημείο. Έχουμε μας ξεκινήσει. Έχουν μείνει αυτά, έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Και θεωρούμε ξεκινήσει ότι. Ξεκινήσει είναι επικίνδυνη λέξη όμως. Είναι πολύ το ξεκινήσει. Ναι. Εδώ αυτό το οποίο άκουσα κι εγώ είναι ότι σε 1,5 χρόνο θα παράγουμε ηλεκτρισμό και θα έχουμε καλύψει τι ανάγκες. Εγώ περίμενα ναι, ότι λέω αρχικά λοιπόν, χρόνο. Εγώ να βάλω και ένα στοίχημα με όποιον, όποιον το πιστεύει. Μην το χάσετε. Ότι δεν θα γίνει έτσι. Κύριε Καλαντερίδη, επειδή θα είναι προς όφελος των δημοτών. Ο χρόνος μας πιέζει και είναι πολύ υποψήφι και πολύ επικοδομητική η κουβέντα που κάνουμε. Κοιτάζοντας το φακό και κοιτάζοντας τους τηλεδιατές. Γιατί έργο τώρα, γιατί χαράλα από Χρυσανίδη και κατά επέκταση εσάς προσωπικά. Λοιπόν, όπως προείπα, δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Το ότι δεν έχουμε να περιμένουμε να δοκιμάσουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο για να δούμε αν μπορεί να παράγει έργο. Έχει αποδείξει κατά τη θητεία του ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, στις προκλήσεις των Δήμων. Και άκουσα να λέγεται ότι τότε λέει, ήταν άλλες εποχές. Δεν έχουν αλλάξει πολλοί οι εποχές. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι διαδικασίες με τις οποίες γίνονται κάποια έργα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντλείς χρηματοδοτήσεις και προχωρείς στην εκτέλεση του έργου είναι λίγο πολύ ο ίδιος. Πρώτον. Και δεύτερον, ότι έχει την γνώση, γιατί έχει εκτελέσει πλήθος έργων ιδιωτικών και δημοσίων, να εντοπίζει το πρόβλημα, να βρίσκει τη λύση στο πρόβλημα έτσι, και να το αφήνει πίσω του. Και ξέρετε κάτι, όταν οι θεωρητικά αντίπαλοι σου, ιδίως στον επαγγελματικό τομέα, και όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολος είναι ο επαγγελματικός τομέας του καθενός μας, έχουν να πούν τα καλύτερα για σένα και δεν έχουν να σου προσάψουν τίποτε ως ουσιαστικά ανταγωνιστής τους, αλλά και το έχω ακούσει από πολλούς αυτό, έκανες την καλύτερη επιλογή γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να δίνει λύσεις. Νομίζω ότι αυτά αρκούν για να είμαι με τον κύριο Χρυσανίδη και να ζητώ την στήριξη προς το πρόσωπό του. Και βεβαίως για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, έτσι, και προς τον Ηλία τον Καλανταρίδη, γιατί έχω αποδείξει ότι είμαι ένας άνθρωπος της δουλειάς που φέρνει αποτελέσματα. Μάλιστα, κύριε Καλανταρίδη, καταφέρατε να χτυπήσετε αυτά τα λίγα λεπτά κόκκινο, όπως και ο κύριος Φρόνης. Αρκετά τα μηνύματα, ένα εκ των οποίων τελευταίο θα το διαβάσουμε. Ο αγαπητός Ηλίας ξεχνά ότι κανένα μεγάλο έργο, κανενός δημάρχου, σε κανέναν δήμο της χώρας, δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε μια τετραετία. Θα συμφωνήσω σε μεγάλο μέρος, αλλά σας θυμίζω ότι έργα τα οποία παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση ο κύριος Δήμαρχος, ούτε
επί των ημερών του τα παρέδωσε. Μα δεν είναι αυτή η αλήθεια. Ήταν πρακτικά να παραδοθούν όμως. Άρα μιλάμε για την ικανότητα πολιτική. Βεβαίως. Να σας θυμίσω τώρα κάτι το οποίο μας πραγματικά με πονάει. Το έργο της ιδεροδότησης της ενότητας Φιλίππων. Παρέλαβε μια σχεδόν έτοιμη μελέτη. Το μόνο το οποίο έπρεπε να γίνει. Ακόμα τα χρήματα υπάρχουν και κάθονται. Περιμένουν εκεί. Έτσι. Μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα είχε όλη η ενότητα Φιλίππων να πίνει το νερό του Κεφαλαρίου όπως πίνουν και οι πολίτες της πόλης της Καβάλας. Δυστυχώς, ούτε καν έχουμε ξεκινήσει. Τίποτε. Κύριε Καλανταρίδη, σας ευχαριστούμε, θερμά. Καλή δύναμη, καλή ευχαριστώ. Επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε, καλή θερμά. Συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Είδες, μάθαμε και πράγματα. Πάμε σε διαφημίσεις. Κύμαρος ο Ηλίας Καλανταρίδης. Κύμαρος, διαφημίσεις.